Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Αυτό το βίντεο είναι εξομολογητικό. Θέλω να σας μιλήσω για δύο πρόσφατες εμπειρίες που είχα, όπου έχω αποδείξει για ακόμη μια φορά στον εαυτό μου ότι η συνεξάρτησή μου καλά κρατεί. Σήμερα έχω προβεί σε διάφορα blog, στα social δίκτυα, όχι στο YouTube, στα κοινωνικά μου δίκτυα. Και θέλω να σας μιλήσω για δύο από αυτά. Και θέλω να εστιάσω στη δική μου ευθύνη του να μην αντιλαμβάνομαι εγώ ίδια, όσο και αν τα λέω, όσο και αν τα διδάσκω, να μην τα τηρώ δηλαδή, να μην αντιλαμβάνομαι πως κάποιοι άνθρωποι που με πλησιάζουν δεν με πλησιάζουν με αγνά και καθαρά κίνητρα και δεν έχω τη δύναμη ψυχής και την ενάργεια και την εγρήγορση που θα έπρεπε να έχω συνέχεια, προκειμένου να μην βάζω τον εαυτό μου σε αχρίαστες ταλαιπωρίες. Φταίω εγώ. Νιώστε ελεύθερα να ταυτιστείτε με αυτά που θα σας πω. Με ποια έννοια? Με την έννοια του να ανακαλύψετε τον εαυτό σας ίσως στον προβληματικό τρόπο με τον οποίο λειτουργώ στο θέμα φιλία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ίσως και όλη μου τη ζωή. Θα ξεκινήσω, όπως είπα, είναι εξομολογητικό αυτό το βίντεο. Θα ξεκινήσω από μένα, γιατί εγώ έχω το πρόβλημα. Δεν το έχουν οι άλλοι. Υπάρχει μια κυπριακή παροιμία στην οποία έχω αναφερθεί πολλές φορές τον τελευταίο καιρό. Εγώ στραβώνω και πουλώ, εσού άβλεπε και αγόραζε. Που σημαίνει εγώ σε τυφλώνω για να σου πουλήσω κάτι, εσύ άνοιξε τα μάτια σου για να αγοράσεις. Οι άνθρωποι που μας πλησιάζουν και θέλουν να μπουν στη ζωή μας ως σαν φίλοι, όχι ως, σαν φίλοι, μπορεί να έχουν διάφορα κίνητρα. Μπορεί τα κίνητρα τους να είναι αγαθά, να είναι άνθρωποι που πραγματικά μας εκτιμούν και νιώθουν αγαπητικά συναισθήματα για μας και θέλουν να συνδεθούν σε μια φιλική σχέση η οποία να είναι ανταποδοτική και ισότιμη, στην οποία αυτή η σχέση να δίνουν και να λαμβάνουν αγάπη και φιλία, μπορεί να μας προσεγγίζουν προκειμένου να ρουφήξουν την ενέργειά μας, προκειμένου να μας κρατάνε από κοντά για να μην τους κάνουμε κάτι, όπως π.χ. να τα φτιάξουν με κάποιον που γουστάρουν, δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να συμβαίνει στο μυαλό του καθενός ψυχοσυναισθηματικά νόριμου ανθρώπου. Μπορεί να μας πλησιάζουν επειδή μας φθονούν και θέλουν να μας αποδείξουν διαμέσου της φιλίας τους, που εντός εισαγωγικών φιλίες που μας προσφέρουν, ότι είναι ανώτεροι από εμάς, παρόλο που δεν είναι στον ίδιο τομέα που είμαστε εμείς και παρόλο που διαπρέπουν ίσως σε κάποιον άλλον τομέα. Λοιπόν, πάω στη δική μου προσωπική ιστορία. Ήμουν ένα κορίτσι, το οποίο είχα όλα τα φόντα από την οικογένεια μου προτού με στείλουν στο σχολείο, να έχω χαμηλή αυτοεκτίμηση, να μην αγαπώ τον εαυτό μου, να μην πιστεύω στην αξία μου, να θεωρώ ότι είμαι άσχημη, να θεωρώ ότι είμαι βλάκας, να θεωρώ ότι είμαι παχιά, να θεωρώ ότι είμαι παλιοχαρακτήρας που δεν αξίζει τον κόπο να με κάνει παρέα κανένας. Για το άσχημη και παχιά έχουμε, για το άσχημη έχουμε να δώσουμε τον έπαινο στη μάνα μου, η οποία μου έλεγε πάντα ότι δεν είναι όμορφη, παλιότερα τώρα δεν τολμά να το πει, ή όποτε το πει πηγαίνω no contact για κάποιους μήνες. Για το παχιά έχουμε να δώσουμε τα εύσημα και στον πατέρα μου, ο οποίος ον ιός μιας παχιάς μητρός, είχε τεράστιο φόβο μην τυχόν και η κόρη του γίνει τόσο παχιά όσο η μάνα. Και πολύ συχνά στο σπίτι μου έκαναν παρατηρήσεις για το φαγητό και για τα κιλά μου. Εδώ να τονίσω ότι μέχρι την απόκτηση των παιδιών μου ήμουνα περίπου 1,63 το ύψος μου και ήμουνα, πεζόμουνα μεταξύ 58 και 63 κιλών. Αυτή τη στιγμή είμαι 93 κιλά με το ίδιο ύψος ή κάποια καθίζηση θα έχω πάθει με τα χρόνια και δεν νιώθω παχιά. Τότε ήμουνα αδύνατη όντως και νιώθα παχιά.
Λοιπόν, και επίσης είχαν γίνει διάφορα περιστατικά και στον νηπιαγωγείο, και ένα που θυμάμαι έτσι χαρακτηριστικά από την προδημοτική σχολή. Στην Κύπρο υπάρχει προδημοτική σχολή που είναι ένας χρόνος πριν από το δημοτικό σχολείο. Είναι κρατικό νηπιαγωγείο για τα παιδιά που προετοιμάζονται για το δημοτικό. Οι γονείς μου, επειδή ήταν θρήσκοι, θρήσκοι και πάλι θρήσκοι, δεν πίστευαν στα γιορτή των καρναβαλιών. Ήταν ειδωλολατρική γιορτή και δεν έπρεπε στα καρναβάλια να δίνουμε τα παιδιά. Οπότε μας πήγε η μάνα μου, ήταν και ο αδερφός μου τότε. Όχι, ο αδερφός μου δεν ήταν. Όχι, ήμουν μόνη μου στην προδημοτική. Αυτό που θυμάμαι είναι ότι μετά, όταν πήγε ο αδερφός μου στην προδημοτική, τον έντυσαν. Τον είχαν ντύσει κομπόθιο στα καρναβάλια, ίσως επειδή είχα μάθει από τη δική μου την ιστορία. Με πήραν στο σχολείο τη μέρα που ήταν η γιορτή για τα καρναβάλια, για τις αποκρίες, με ρούχα κανονικά. Είχαν κάποια ρούχα στην προδημοτική, τα οποία τα είχα για τα φτωχά παιδιά και τις άπορες οικογένειες. Με έντυσαν και θυμάμαι ότι με έντυσαν μικρό σπίτι στο Λιβάδι. Το μικρό σπίτι στο Λιβάδι ήταν φουστάνι από αυτά τα παλιακά της εποχής, αυτά που φορούσαν αυτές το μικρό σπίτι στο Λιβάδι. Εγώ φυσικά δεν ήξερα τι ήταν το μικρό σπίτι στο Λιβάδι, γιατί δεν είχαμε τηλεόραση να βλέπουμε την πολύ ωραία σειρά του μικρού σπίτι στο Λιβάδι που έπαιζε τότε από τους πρόμοβρα στην τηλεόραση. Οπότε όταν ήρθε η μάνα μου να με πάρει το μεσημέρι, με είχαν ξεντήσει φυσικά, και ενώ μου είχαν βγάλει τη στολή την καρναβαλίστη και μου είχαν βάλει τα ρούχα μου, βάλει η μάνα μου. Και καθόντουσαν τρεις δασκάλες εκεί πέρα και την ώρα που φεύγαμε τους λέει «Η Θέκλα σήμερα ντύθηκε Θέκλα». Και γύρισα εγώ πίσω και είδα το ειρωνικό βλέμμα των νηπιαγωγών που τις καταλαβαίνω απόλυτα που το είχαν. Μου έλεγαν «Πού ζει αυτή». Όταν ήμουν εγώ στην προδημοτική ήταν το 1980. Δηλαδή δεν ήταν και το 1920. Και θυμάμαι ότι ένιωσα πάρα πολύ ντροπή και ένιωσα και ντροπή για τη μάνα μου. Νιώσα ντροπή που ρεζιλεύτηκε αυτή και ντροπή που με ρεζίλεψε και εμένα. Τέλος πάντων, πάω εγώ στο σχολείο. Οπότε ήμουνα έτοιμη να γίνω μια πλήρως συνεξαρτώμενη. Θυμάμαι ότι την πρώτη μέρα του σχολείου, του δημοτικού, με πήγε ο πατέρας μου. Και το μεσημέρι ήταν να γυρίσω μόνη μου στο σπίτι, γιατί το σπίτι μας ήταν, ξέρω εγώ, 2 χιλιόμετρα από το δημοτικό. Και θυμάμαι ότι πήρα μια συμμαθήτρια με την Τζοβάννα. Τζοβάννα, το θυμάσαι. Και τη λέω, κοίταξε, εγώ ξέρω που είναι το σούπερ μάρκετ. Τη λέω, ξέρω που είναι το. Ήταν η υπεραγορά, μια συγκεκριμένη υπεραγορά και κοντά στο σπίτι μας. Του Δημήτρη Σπύρου, μια μεγάλη υπεραγορά. Τη λέω, θα σε πάω σπίτι μας και μετά θα πάω να πιάσω κάτι λεφτά που έχω και θα πάμε να σου ψωνίσω από την υπεραγορά. Ήταν η κυρία Τασία Μακαρίτησα τότε στο σπίτι μας, μια πολύ εξαιρετική κυρία που βοηθούσε τη μαμά με τις δουλειές. Και με έδωσε μετά η κυρία Τασία και πολύ καλά έκανε ότι αυτή όταν σχόλασε. Έφερε εδώ και ένα άλλο παιδί, διασταύρωσαν 2 λεωφόρους και πήγαν και ψώνησαν από την υπεραγορά. Δηλαδή τέτοια μυαλά. Βγήκα, ούτε μου ζήτησε η Τζοβάννα να πάω να τις ψωνίσω, ούτε μου είπε πάμε να με πάρεις, αλλά εγώ πήρα την πρωτοβουλία να την πάω να τις ψωνίσω. Εννοείται ότι έφαγα και ξύλο και μου θύμωσα μετά για το γεγονός ότι έκανα κάτι λάθος, ότι αντί να περπατήσω με τα πόδια ήσυχη στο σπίτι, ότι πήρα και ένα άλλο παιδί στο λαιμό μου και πήγαμε σε δρόμους που δεν δικαιούμασταν να πάμε. Λοιπόν, άρα σε όλο το δημοτικό σχολείο, εγώ έκανα υπερπροσπάθειες για να με συμπαθήσουν οι άλλοι. Οι υπερπροσπάθειες μου κατέληγαν στο να γίνομαι, φανταζόμαι, ακόμη πιο αντιπαθητική. Προσπαθούσα να είμαι καλύτερη μαθήτρια, προσπαθούσα να είμαι αγαπημένη του δασκάλου. Χαίρομαι πολύ, Χαρίλαου, αυτό με έκανε εντελώς αντιπαθητική. Επίσης, πρέπει να είχα πολύ άγχος στο δημοτικό σχολείο, γιατί θυμάμαι ότι κάθε 3 και λίγο ζητούσα άδεια για να βγω από την τάξη για να πάω στην τουαλέτα. Είχα συχνουρία. Και επίσης, πήγαινα και καθόμουν με τις καθαρίστριες του σχολείου, που πίνανε τσάι και έκανα παρέα με τις καθαρίστριες. Αντιλαμβάνεστε ότι ήμουν ένα παιδί. Πολύ χαριτωμένο. Λοιπόν, και θυμάμαι ότι διάβαζαν, είχαμε μια καθαρίστρια, δεν θυμάμαι και ποια, η οποία διάβαζε το βιβλίο η Πολιάννα. Αυτή τη σειρά με τα βιβλία η Πολιάννα, και κάθομαι και εγώ και διάβαζα μαζί στην Πολιάννα, μέχρι να με πάρει ήδη ο δάσκαλο να με ξαναπάρει μέσα στην τάξη, γιατί του έφευγε. Λοιπόν, στο δημοτικό λοιπόν, σκέφτηκα σε κάποια φάση ότι πρέπει να βρω ποια παιδιά με έχουν ανάγκη ή να δημιουργήσω ανάγκες για να έχουν τα παιδιά για μένα για να με κάνουν παρέα. Έτσι έγινε αυτή που άκουγα τα προβλήματα όλων των άλλων, που μάθαινα τα μυστικά τους και τα κρατούσα, που παρηγορούσα συνέχεια κλπ. Και επίσης είχα σκεφτεί, γιατί να μην γίνω η μητέρα Τερέζα του δημοτικού σχολείου,
αυτά τα παιδιά που δεν παίζουν οι άλλοι μαζί τους, γιατί έχουν ψήρες ή γιατί για οποιοδήποτε άλλο λόγο τους απορρίπτουν, εγώ θα πηγαίνω να κάνω παρέα μαζί τους επίτηδες για να έχω παρέα, για να έχω φίλους, όχι ότι ήμουν φιλάνθρωπο. Εγώ νόμιζα ότι ήμουν και φιλάνθρωπο. Πάμε και στο γυμνάσιο, πιο σκληρά τα πράγματα. Μεγαλύτερος ανταγωνισμός. Στο γυμνάσιο κατάλαβα ότι είμαι έξυπνη, γιατί στο δημοτικό νόμιζα μου βλάκας. Όταν ήρθαν οι βαθμοί μου, το πρώτο τρίμηνο όλα Α, το δεύτερο τρίμηνο όλα Α, έγραψα 19-20 τελικές. Εντάξει, είμαι καλή μαθήτρια. Δεν το πίστευα. Στο δημοτικό δεν το πίστευα. Μου λέγανε είσαι βλάκας, πίστευα ότι μου βλάκας. Τώρα θυμήθηκα και ένα άλλο περιστατικό. Είπαμε, εξομολόγηση θα σας κάνω σήμερα. Είχα χωρίσει από τον πατέρα των παιδιών μου, ήμουν 26 ετών και ήμουνα σε μια κατάσταση με τους γονείς μου που δεν μιλιόμασταν. Η πρώτη φάση της επαναστάσεώς μου και στο βιβλίο «Ψυχολογικός πόλεμος» μιλάω γι' αυτό, αλλά και στο βιβλίο μου «Να μείνω ή να φύγω». Οπότε είχα πάει με τα παιδιά μια μέρα σε μια παιδική χαρά και εκεί βρήκα το δάσκαλο μου της τάρτης δημοτικού, ο οποίος τυχαία ήταν και μακρινός συγγενής. Και μου λέει τι γίνεται, όταν κάθισε εγώ και του πάλι μου τα προβλήματα. Και χώρισα και δεν το δέχονται όμως που χώρισα και φιλοξενούν τον πρινάντρα μου και με έχουν αποκλήρωση κλπ. Και μου λέει αυτός, θυμάσαι, μου λέει, όταν ήσουν, μα πρέπει να ήμουν Δευτέρα δημοτικό, η Τρίτη, δεν θυμάμαι, Πρώτη. Μου λέει, εγώ λέει πάντα το έλεγα ότι θα ταλαιπωρηθείτε και ειδικά εσύ, γιατί πάντα το πρώτο παιδί ταλαιπωρείται περισσότερο από το δεύτερο. Εμείς ήμουν Πρώτη δημοτικού και είχαν έρθει στο σχολείο μας και μας έκαναν κάτι τεστ. Μου λέει, θυμάσαι που έκανες. Η Δευτέρα ήμουνα. Τέλος πάντων, θυμάμαι ότι αυτό το τεστ το έκανα στην αίθουσα της Δευτέρας Δημοτικού. Μπορεί να ήμουν πρώτη και να μας πήγα στην αίθουσα εκείνη της κυρίας Έλληνας για να κάνουμε το τεστ. Η Δευτέρα. Μου λέει, θυμάσαι που σας έκαναν κάτι τεστ. Του λέω, ναι, θυμάμαι. Μου λέει, θυμάσαι, πες το ξανακάνες. Ναι, λέω, θυμάμαι. Είχαν έρθει και μας έκαναν κάτι τεστ. Από ό,τι μου εξήγησε αυτό, ήταν τεστ νοημοσύνης, IQ test, το οποίο τα έκαναν κάτι μαθητές από την Ακαδημία. Τότε δεν ήταν το Πανεπιστήμιο Κύπρου ακόμα, ήταν η Ακαδημία των Δασκάλων. Και λέει, έβγαλα τον πιο ψηλό δείχτη νοημοσύνης από όλο το σχολείο και τους φάνηκε παράδοξο και ήρθαν να μου το ξανακάνουν για να δούμε τυχόν και έγινε κάποιο λάθος. Και εγώ θυμάμαι τότε ότι τους είπα, μπορώ να απαντήσω κι άλλες ερωτήσεις, γιατί ήταν ερωτήσεις μέχρι την ηλικία σου. Και το τελείωσε όλο το, ήταν ένα μικρό βιβλιάρι. Και έρχονται τα αποτελέσματα και είναι πιο ψηλός ο δείχτης νοημοσύνης από πριν. Οπότε μου λέει, εμείς καλέσαμε τους γονείς σου. Και ειδικά τον πατέρα μου, ο οποίος τότε ήταν και πρόεδρος του Συνδέσμου Γονέων, εκτός του ήταν και ο παπάς της ενορίας δίπλα από το δημοτικό, και του είπαμε: το παιδί σου είναι ιδιαίτερα ευφυές και χρειάζεται ιδιαίτερη μεταχείριση. Και του είπε ο πατέρας μου: μην τυχόν και τολμήσετε και τη πείτε ότι είναι έξυπνη, να πάρουν τα μυαλά της αέρα, να γίνει ακόμη πιο άταχτη, επειδή εμείς τη θέλουμε να είναι ταπεινή. Και μου λέει επίσης ο δάσκαλος: μην νομίζεις ότι όταν ερχόσουν να μείνει μελανιές από χτυπήματα που μας έλεγες ότι σου ρίξε μια πέτρα ο αδερφός σου, πιστεύαμε ότι ξέρω εγώ το χέρι του πατέρα σου που φαινόταν έτσι στάμπα στο πρόσωπό σου ότι ήταν από πέτρα που ρίξε τυχαία ο αδερφός σου, ξέραμε πολύ καλά ότι έτρωγες ξύλο. Τέλος πάντων, στο γυμνάσιο, όπως είπαμε, τα πράγματα ήταν εξίσου δύσκολα. Εκεί τελειοποίησα την πρακτική μου, έγινα όπου υπήρχε κάποιος που δεν τον έκαναν παρέα, πήγαινα και τον έκανα εγώ παρέα. Πήγαινα και καθόμουν στο ίδιο θρανείο. Και γενικότερα ένιωθα κατώτερη, ένιωθα μειονεκτικά και προσπαθούσα να βρω ανθρώπους οι οποίοι είχαν κάποια ελλείμματα, ίσως κοινωνικά ελλείμματα τους, τι δεν τους κάνουν παρέα. Οι άλλοι, για να πάω να κάνω παρέα μαζί τους, να νομίζω πως έχω φίλους. Δηλαδή, ζητιάνευα τη φίλη. Ζητιάνευα τη φιλική αγάπη. Τη ζητιάνευα και δεν μπορούσα να τη βρω επειδή δεν αγαπούσα η ίδια τον εαυτό μου. Αυτό το μοτίβο συνεχίζεται λίγο πολύ και στην ενήλικη ζωή. Έχει κάποια χρόνια. Αρκετά. 15 θα έλεγα. Το προσπαθώ να το βάλω σε μια σειρά. Και νόμιζα πως ήμουνα σε καλό σημείο, σε καλό χώρο, επειδή πάρα πολλές φορές μπλέχτηκα σε φιλίες οι οποίες δεν ήταν φιλίες. Ήταν κάποιες διευθετήσεις του στυλ μια άλλη κοπέλα να προσκοληθεί επάνω μου, να μου λέει τα παραπροβλήματά της, να παίρνει πράγματα από μένα, όπως να τη δανείζω χρήματα, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ή να τη βγάζω έξω να τρώει να πίνει, και γενικά να μην με αγαπάει, να μην συνδέεται ουσιαστικά μαζί μου, αλλά να με εκμεταλλεύεται συναισθηματικά κυρίως μέσα από μια φιλία. Αυτό δεν αφορά όλες μου τις φιλίες, και αυτό δεν αφορά όλες μου τις σχέσεις με γυναίκες, ενώ σε φιλικό επίπεδο, όμως ήταν κάτι το οποίο συνέβαινε συχνά και συνέβαινε και σε ένα επίπεδο εξάρτησης. Δηλαδή, μου προσκολούνταν μη, οι οποίοι γινόμασταν κόλος και βρακή για 3 μήνες, 6 μήνες, 9 μήνες. Μου έλεγε η μάνα μου, τι κάνεις παρέ με αυτήν, αφού δεν ταιριάζεται, το ένα και το άλλο κλπ. Εγώ
Ατού ο Γαβρίλης μέχρι που μου έκανε κάτι έτσι πολύ 38 για να καταλάβω ότι αυτή η κοπέλα δεν με αγαπάει και δεν με χτιμάει και να τερματίσω τη φίλη. Εννοείται ότι όλα αυτά τα ζητήματα τα έπαιρνα στην ψυχοθεραπεία. Σας έχω πει και σε άλλο εξομολογητικό βίντεο ότι ένας ψυχοθεραπευτής που πήγαινα κοντά του για 10 χρόνια περίπου, 9 πόσα ήταν, δεν με βοηθούσε. Κάθε φορά μου έλεγε ότι είμαι εγωίστρια, ότι είμαι εγωκεντρική, ότι έχω μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μου, ότι νομίζω ότι είμαι πιο έξυπνη από τους άλλους. Ταυτιζόταν κάθε φορά όταν του ανέφερα τέτοια περιστατικά με την φίλη κάθε φορά που εγώ καταλάβαινα ότι θα πρέπει να ξεκόψω γιατί υπάρχει εκμετάλλευση. Και γενικά δεν ήταν βοηθητικό αυτό το ψυχοθεραπευτικό σχήμα, θα το έλεγα, στο να με βοηθήσει. Όμως εγώ επέμενα και τα τελευταία 4-5 χρόνια, 10 χρόνια ίσως, νιώθω ότι είμαι πολύ πιο υποψιασμένη ότι ένα πρόσωπο μπορεί να με πλησιάσει για να μου προσκοληθεί, ότι μπορεί να μην είναι καλή ιδέα να αφήσω αυτό το πρόσωπο στη ζωή μου. Όμως είμαι άνθρωπος και έχω αδυναμίες. Και φαίνεται ότι έχω ψυχοπαθολογική, πλατωνική, φιλική έλξη για πρόσωπα τα οποία προσπαθούν να συνδεθούν μαζί μου με όχι αγνά κίνητρα. Θα σας πω για δύο περιπτώσεις. Η μία περίπτωση ήταν μια κοπέλα η οποία επικαλέστηκε κοινούς γνωστούς και τα λοιπά και προσπάθησε να γίνουμε φίλες. Το είχε προσπαθήσει και παλιότερα να γίνουμε φίλες. Εντάξει, υπάρχουν εκατοντάδες κοπέλες που μου γράφουν πόσο πολύ θα ήθελα να είμαι φίλη σου. Αυτή συγκεκριμένη όμως μου είπε με την τάδε και είναι γνωστή τον τάδε και είναι γνωστό κλπ. Και μπήκα στη διαδικασία να αρχίσω να μιλάω μαζί της. Λάθος μου. Γιατί το πρώτο μου ένστικτο, όταν μου είχε γράψει την πρώτη φορά, μου έλεγε ψυχοσυναισθηματικά ανώριμο πρόσωπο, παρόλη τη μεγάλη μόρφωση που διαθέτει. Δεν είναι ψυχολόγος, δεν είναι καμία που ξέρετε, μιλάω ανώριμα. Και στο τέλος κατέληξα να έχω ένα πρόσωπο με το οποίο να συνομιλώ πολύ τακτικά, να επιδιώκει να συνομιλήσει πολύ τακτικά μαζί μου και μετά από κάμποσο καιρό μου αποκάλυψε ότι ξέρεις, ενδιαφέρομαι για ένα πρόσωπο το οποίο φαίνεται να ενδιαφέρεται για σένα και λοιπά και λοιπά και μετά κάνω ένα κλικ και συνειδητοποιώ ότι όλον αυτό τον καιρό η κοπέλα αυτή με είχε να με απασχολεί και με ρωτούσε συνέχεια και για την προσωπική μου ζωή και μου πρότεινε να μου κάνει και προξενιά και δεν ξέρω τι άλλο γιατί νόμιζε πως εγώ θα έκανα κάτι με κάποιον που την ενδιαφέρει αυτή. Της εξήγησα, δεν με ενδιαφέρει αυτός ο κάποιος. Δεν είναι στο στυλ μου. Δεν έχω ρομαντικό ενδιαφέρον για αυτόν τον άνθρωπο. Δεν έχω κάτι με αυτόν τον άνθρωπο. Αυτή όμως συνέχιζε να με έχει από κοντά. Και μετά κατάλαβα ότι έκανε stalking όλες τις κοπέλες που έκανε befriend αυτός. Δηλαδή όποιες προσέθετε στο Instagram ή στο Facebook κλπ. Τις πλησίαζε με σκοπό να ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Ανοριμότητες, πράγματα του νηπιαγωγείου, ούτε καν του γυμνασίου, του γυμνασίου, φιβικά. Οπότε σε κάποια φάση δεν ξεμπροστιάζονται, λέω, είσαι σοβαρή. Είσαι σοβαρή, μου στέλνεις συνέχεια και μου λες, άρες μάρες κουκουνάρες, για να καταλήξεις το να μου κάνεις ένα ερώτημα από το οποίο να αποσπάσεις αν εγώ έχω συναντηθεί μόνη μου αυτόν τον άνθρωπο ή οτιδήποτε. Αφού σου λέω, δεν με ενδιαφέρει αυτός. Όχι, μα εγώ θέλω το καλό σου κλπ. Οπότε σε κάποια άλλη φάση μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει: ξέρεις, θυμήθηκα ότι έχεις αυτή την ανάγκη, άσχετη με όλα αυτά. Έχεις αυτή την ανάγκη και προσφέρω αφιλοκερδώς τη βοήθειά μου. Και της γράφω κι εγώ: δεν με ενδιαφέρει η βοήθειά σου. Σου ξεκαθαρίζω ότι δεν θέλω να έχουμε καμία σχέση. Τη σύστησα φυσικά ψυχολόγους. Κατά καιρούς μου είπε ότι έχει πάει σε ψυχολόγο. Δεν το πιστεύω ότι έχει πάει. Κατά καιρούς μου παρουσίασε ότι μα εγώ δεν ενδιαφέρομαι για εκείνο το πρόσωπο, ενδιαφέρομαι να παλιά, τώρα έχω αρχίσει να κάνω dating με άλλους ανθρώπους κλπ. Μετά μου είπε εγώ έχω σβήσει όλες τις εφαρμογές γνωριμιών,
Την τελευταία φορά που τη ξεκαθάρισα ότι δεν θέλω να έχω καμία συνέχεια, μου λέει: μα εγώ βγαίνω με κάποιον, δεν με ενδιαφέρει αυτός. Δεν με ενδιαφέρει πραγματικά. Πραγματικά δεν με ενδιαφέρει. Εγώ που είμαι 47 χρονών και παραδέχομαι ότι είμαι ένα πρόσωπο με οξία συνεξάρτηση και προσπαθώ να κάνω αποθεραπεία. Αν θα ταραβεριστώ με κάποιον, να συνομιλήσω μαζί του, να φλερτάρω, να βγω ένα-δυο ραντεβού, αν καταλάβω ότι δεν μου κάνει ή αν καταλάβει ότι δεν του κάνω, αν δεν μου αρέσει, αν δεν μας βγει, χέστηκα μετά, σοβαρά σας μιλώ. Δεν ασχολούμαι με κανένα. Ούτε με κανένα που έχω βγει παλιά ραντεβού, ούτε με κανένα που έχω κάνει στο παρελθόν σχέση, ούτε με κανένα που έχω κάνει στο παρελθόν γάμο. Με το μόνο που ασχολούμαι και για λόγους καθαρά που έχουν να κάνουν με την ευθύνη μας απέναντι στα παιδιά μας, είναι με τον πατέρα των παιδιών μου, με τον οποίο ναι, έχουμε κάποιες συνομιλίες με τον πατέρα των παιδιών μου, που αφορούν το well-being, στα αγγλικά, την ευεξία στα ελληνικά και την καλή υγεία και πορεία των παιδιών μας. Πολλές φορές μπορεί να μου στείλει μήνυμα και να μου πει τι κάνει ο γιος μας, τι κάνει η κόρη μας, θέλω να σε ρωτήσω αυτό. Έτσι. Και η γυναίκα του, που είναι παντρεμένος ο άνθρωπος και έχει και παιδί 13 χρονών, δεν έχει πρόβλημα ότι μου στέλνει στο Viber. Με το μόνο από το παρελθόν που ασχολούμαι, και πάλι ξαναλέω, ασχολούμαι μόνο σε επίπεδο συνεννόησης για θεμάτων που αφορούν τα παιδιά στα οποία είμαστε γονείς, είναι ο πατέρας του παιδιά μου. Με κανέναν άλλο. Αν έχω φλερτάρει με κάποιο ένα διάστημα και δεν βγήκε πουθενά, δεν ασχολούμαι. Αν έχω βγει ένα ραντεβού και δεν βγήκε πουθενά, δεν ασχολούμαι. Αν έχω βγει δύο ραντεβού και δεν βγήκε πουθενά, δεν ασχολούμαι. Αν έχω κάνει μια σύντομη σχέση η οποία έχει λήξει άδοξα, δεν ασχολούμαι. Γενικώς δεν ασχολούμαι με γκόμενους που δεν είναι δικοί μου. Με το μόνο που θα ασχοληθώ είναι αν έχω κάποια σχέση τώρα, να ασχοληθώ με αυτό που έχω σχέση τώρα. Αν φλερτάρω τώρα με κάποιον τώρα, να ασχοληθώ με αυτό που φλερτάρω τώρα. Δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο και δεν έχω χρόνο να μοιρικάζω καταστάσεις του παρελθόντος. Το έκανα αυτό όταν ήμουν 20 χρονών. Το ξέρω εγώ 26 όταν χώρισα. Το έκανα όταν ήμουν 27. Δεν το κάνω στα 40. Τέλος πάντων. Η άλλη περίπτωση, ακόμη πιο πολλά σκαλιά του πάνω. Ας πούμε αυτή ότι είναι μια κοπέλα που είναι ανώρημη. Είναι ψυχοσυναισθηματικά ανώρημη. Δεν ήξεραν, δεν μπόρεσαν, δεν κατάφεραν οι γονείς της να την δώσουν συναισθηματική διαπαιδαγώγηση, δεν κατάφερε η ίδια να την πάρει μέσα από τη ζωή και είναι γύρω στα 40 και έχει τη ψυχοσυναισθηματική ωριμότητα μιας 12χρονης. Η άλλη περίπτωση, πάλι από μόνη της προσπάθησε να με προσεγγίσει, στην αρχή επιδεικνύοντας μου τις γνώσεις της της ακαδημαϊκής, σε άλλο τομέα, όχι της ψυχολογίας. Άρχισε να μου στέλνει email, άρχισε να μου στέλνει στο Messenger και μου είπε, εξέφρασε κιόλας σε κάποια φάση ότι θέλει να γίνουμε φίλες. Εγώ εξέφρασα πολύ ευγενικά ότι δεν έχω χρόνο. Δεν έβαλα το για άλλο πόνο, είπα το δεν έχω χρόνο. Από εδώ, από εκεί, τα κατάφερε να μου στέλνει και να της απαντά. Και είμαι ηλίθια και είμαι παλαβή σε σημείο, είμαι συνεξαρτητική σε σημείο παλαβοσχήμης. Που αυτή η γυναίκα κατάφερε να μου φάει πολύ χρόνο με τις αρλούμπες που μου στέλνει. Δηλαδή, μου στέλνει ένα θέμα, για παράδειγμα, έχει τύχει να μου στείλει θέμα, να της κάνω βίντεο πάνω στο θέμα που έστειλε, και μετά να μου στέλνει 15 email να μου λέει και να μου λέει και προσπαθεί να με πείσει εμένα ότι εγώ που είμαι ψυχολόγος, δεν ξέρω, και αυτή που είναι κάτι άλλο, δεν είναι ψυχολόγος και είναι και πολύ καλή σε αυτό που κάνει, λέει και την πιστεύω, και είναι και πολύ ψηλά ανεβασμένη στην καριέρα της και στη σπουδή της, που δεν είναι ψυχολογία σπουδή της, ξέρει καλύτερα. Ήταν μέσα στις διακοπές μου. Και αρχίζει και μου γράφει μια δική της ιστορία, την οποία μου έχει πει πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Μιλάμε για μια τεράστια συνομιλία τώρα που την βλέπω. Θα σας τη διαβάσω κιόλας αυτή την ιστορία. Ακόμα ανώνυμα πάντα. Μου κάνει ένα ερώτημα και μου λέει: το άειλο υλικό ψυχή θεραπεύεται από την νόηση και το υλικό του εγκεφάλου. Δεν υπάρχει αφιβολία γι' αυτό των νοημόνων ανθρώπων. Η καρδιά όμως δεν διαμορφώνεται από την νόηση. Έχει μια ανεξαρτησία και στοχάζουμε πάνω σε αυτήν τη διαδρομή με αφορμή όσα βίωσα. Ποια είναι η γνώμη σου?
Και μου γράφει εδώ έναν ορισμό στα αγγλικά. Η κατάσταση του να ερωτευτείς ή να πάθεις αιμονή με ένα άλλο πρόσωπο, τυπικά βιώνεται involuntarily, χωρίς να το θέλεις, και χαρακτηρίζεται από μια δυνατή επιθυμία για να έχεις ανταπόκριση στα συναισθήματά σου, αλλά όχι κυρίως για μια σεξουαλική σχέση. Εγώ της είχα στείλει κάποια βίντεο και της είχα πει, λέω, δες τα βίντεο που σου έστειλε, θα τα δω βεβαίως. Της είχα πει για το limerence. Limerence σημαίνει συναισθηματικός μυρικασμός, να έχεις μια σχέση που έχει τελειώσει πριν ένα χρόνο, πριν δύο χρόνια και να ασχολείσαι συνέχεια με αυτή τη σχέση, να τα πρίζεις τη διάσημη γνωστή ψυχολόγο που έχεις προσεγγίσει και να προσπαθείς να την πείσεις ότι όλα αυτά που λες στα βίντεο είναι λάθος και ότι εσύ ξέρεις καλύτερα, εσύ που είχες μια σχέση που τελείωσε πριν ένα-ενάμιση χρόνο και εξακολουθείς να την μυρικάσεις. Της είχα στείλει κάποια βίντεο για το limerence, που limerence σημαίνει συναισθηματικός μυρικασμός, γιατί αυτή εξακολουθούσε και εξακολουθεί να ασχολείται με κάτι παλιάκο. Μου λέει, θα τα δω βεβαίως. Της λέω, εξηγούν το συναισθηματικό μυρικασμό που σημαίνει όρος. Μου λέει, σίγουρα θα ωφεληθώ μαθαίνοντας. Δεν μαθαίνει τίποτα. Τίποτα. Απλώς ψάχνει να βρει δικαίωση για αυτά που κάνει, τα καταστροφικά προς τον εαυτό της, μέσα από τους άλλους και προσπαθεί να διορθώσει και τους ειδικούς στον τομέα του. Της λέω, οι υγιείς προσωπικότητες διαχειρίζονται επιτυχώς τα συναισθήματα τα οποία είναι όντως αυθόρμητα και οι όριμες προσωπικότητες. Μια συνεξαρτώμενη προσωπικότητα, για παράδειγμα, δεν μπορεί να ελέγξει το συναισθηματικό κομμάτι με εργαλείο το γνωστικό. Όσοι ήσασταν στο σεμινάριο, στο webinar που κάναμε τη δόκτωρα στον Ιβή Θεοδοσίου, μιλήσαμε για την έννοια της διαφοροποίησης. Ότι όσο πιο συναισθηματικά, ψυχοσυναισθηματικά αναπτυγμένος και ευφυής είναι ένας άνθρωπος και όριμος, τόσο περισσότερο διαχωρίζει τη λογική από το συναίσθημα. Όσο πιο ανώριμος και ζώδης είναι, τόσο πιο, όταν λέω ζώδης, εννοώ χωρίς καθόλου ψυχοσυναισθηματική καλλιέργεια, χωρίς οριμότητα, χωρίς πνευματικότητα, τόσο πιο πολύ το συναίσθημα θα επισκιάζει τη λογική του. Αυτό κάνουμε στο κανάλι αυτό. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους εαυτούς μας να αποκτήσουν μεγαλύτερη διαφοροποίηση. Δηλαδή να μην μας ελέγχουν τα συναισθήματα, τα αυθόρμητα και κυρίως τις ψυχοπαθολογικές έλξεις. Της λέω, μια συνεξαρτώμενη προσωπικότητα, για παράδειγμα, δεν μπορεί να ελέγξει το συναισθηματικό κομμάτι με εργαλείο το γνωστικό. Συγγνώμη που στα λέω ίσια, αλλά μου τα έχεις πρίξει με αυτό. Αυτό από το παρελθόν μου λέει συνέχεια. Και υποτίθεται γράφεις ότι τελείωσε και δεν νιώθεις τίποτε. Αυταπατάσαι. Tough love by me to you. Και μου γράφει. Μόνο στα ίσια θέλω να μου μιλάς. Αλλά Θέκλα μου, εγώ δεν σου είπα ποτέ ότι δεν νιώθω τίποτα. Σου είπα ότι τον έχω απορρίψει. Της λέω, δεν το ξεπέρασες ακόμα. Και ότι δεν το θέλω πλέον στη ζωή. Της λέω, έχεις κόλλημα. Τον έχεις μέσα στη ζωή σου. Κατοικεί στο μυαλό και στην καρδιά σου. Ξερίζωσέ τον. Μου λέει, δεν μου απάντησες όμως το ερώτημα που σου έκανα ανεξαρτήτως με αυτό. Ρε παιδιά, δεν πρέπει να είσαι καθηγητής πανεπιστημίου για να καταλάβεις ότι το ερώτημα το έκανε για να της το απαντήσω ότι είναι εντάξει. Άρα είναι εντάξει. Που λειτουργεί όπως λειτουργεί. Της λέω, σου απάντησα. Όσο πιο ανώριμος ο άνθρωπος, όσο πιο διαταραγμένος, τόσο πιο ανεξάρτητη η καρδιά του. Και μου λέει, θα είμαι κι εγώ σκληρή μαζί σου. Δεν θεωρώ ότι μου απαντάς το θεωρητικό ερώτημα που σου έκανα και είναι συγκεκριμένο. Θέλω να με υπενθυμίσει κάποιος πότε με πλήρωσε αυτή η κοπέλα για να της κάνω ιδιωτικά σεμινάρια και μου στέλνει θεωρητικά ερωτήματα στο οποίο εγώ είμαι υποχρεωμένη να απαντήσω. Και δεν ξέρει και που στέλνει κιόλας. Μου λέει, άρα πιστεύεις ότι δεν υπάρχει ανεξαρτησία στην καρδιά. Της λέω, στους πρωτόγονους και καθυστερημένους υπάρχει ανεξαρτησία στην καρδιά. Δεν πιστεύεις ότι η ανεξαρτησία στην καρδιά είναι γνώρισμα διαταραγμένων ανθρώπων. Της λέω, εσύ είσαι μια πολύ μορφωμένη γυναίκα. Δεν είσαι καθυστερημένη. Έχεις θέματα συνεξάρτησης. Χρειάζεσαι ψυχοθεραπεία να τα ξεπεράσεις. Μου λέει, ακούμε μεγάλη προσοχή και σίγουρα έχω αναγνωρίσει από την ψυχοεκπαίδευση ότι έχω θέματα εξάρτησης. Της γράφω, συνεξάρτησης. Μια μητέρα με αντιφατικά μηνύματα, αγαπώ, δεν σε αγαπώ, δεν έχω καμία αμφιβολία αυτό. Της λέω, αυτό το έχω και εγώ και είμαι συνέχεια σε θεραπεία από τα 24 μου. Έχω ακούσει την ιστορία σου και πραγματικά είναι πολύ ωραίο που μοιράζεσαι όλη τη γνώση σου με τους ανθρώπους. Φουλ στην συναισθησία. Και σαν εμπειρία της λέω επικοδομητική και σαν ουσιαστική της λέω, τη μοιράζομαι. Βοηθάς
Πάρα πολλούς, πάρα πολλοί. Καλό, δεν σου κάνω την έξυπνη ούτε την υγιή, σου λέω έχεις κόλλημα. The heart wants what the heart wants, η καρδιά θέλει αυτό που θέλει η καρδιά. Είναι popular sayings, είναι δημοφιλή ρητά, που εξυμνούν την θυματοποίηση και τη συνεξάρτηση. Και μου γράφει. Δεν εξυμνώ τίποτα από τα δύο, ούτε αποδοκιμάζω. Συμβαίνω στη ζωή. Όχι εσύ τη λέω, η pop κουλτούρα. Σου έκανα ένα θεωρητικό ερώτημα και μου έδωσε μία απάντηση την οποία θα επεξεργαστώ. Άσε με να τη συγκεφαλαιώσω. Μου είπε ότι δεν τίθεται θέμα ανεξαρτησίας της καρδιάς, δηλαδή ότι όταν κάτι το γνωρίζουμε γνωστικά, η ψυχή μας, το ακολουθεί και η καρδιά το ίδιο. Ότι δεν υπάρχει αυτό που σε ρώτησε ανεξαρτησία της καρδιάς, δηλαδή γνωστικά να απορρίπτουμε κάτι, η ψυχή μας να το κατανοεί, αλλά η καρδιά μας να το αγαπάει. Της λέω, υπάρχει σε κατηγορίες ανθρώπων που εξήγησα ποιες είναι. Ναι, και όταν συμβαίνει αυτό, πρόκειται για μη υγιείς προσωπικότητες. Αυτό μου είπες. Οι ανώριμες, της λέω, οι συνεξαρτώμενες. Όχι σε όριμες υγιείς και ολοκληρωμένες προσωπικότητες. Μου λέει, δηλαδή, μια υγιής και όριμη προσωπικότητα δεν μπορεί να νιώθει η καρδιά της αγάπη για έναν άνθρωπο που γνωστικά έχει απορρίψει. Αυτό λες, της γράφω. Απορρίπτουμε με όλα μας, όχι με κομμάτια μας. Αλλιώς κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας. Αν όντως γνωστικά απορρίψαμε, μας είναι αδιάφορος αυτός ο άνθρωπος. Βαριόμαστε να τον αναφέρουμε, να τον σκεφτούμε. Εγώ δεν συμφωνώ για το μέρος καρδιάς, αλλά σέβομαι τη γνώμη σου. Επίσης θέλω να σου πω για το ξερίζωμα, συμφωνώ για το ξερίζωμα το νητικό, αλλά το συναισθηματικό ξερίζωμα δεν πιστεύω ότι είναι εφικτό, γιατί τους ανθρώπους που αγαπήσαμε τους αγαπάμε πάντα. Αυτό δεν πιστεύω ότι ξεγράφει. Και τη γράφω. Το dissociation είναι ψυχοτικό. Dissociation σημαίνει να διαχωρίσεις το γνωστικό σου κομμάτι από το συναισθηματικό κομμάτι. Είναι η δουλειά μου αυτά τα πράγματα, τη λέω. Μου λέει, δεν μοιράω για διαμερεσμητοποίηση. Πιστεύω στον ενιαίο άνθρωπο. Τη λέω, αν θέλει να έχει τη δική σου γνώμη, να την έχει. Αλλά και του γονεί σου είπε ότι αν και ξέρει ότι σου κάνανε κακό, του αγαπά. Τη λέω, δεν είσαι όμω ψυχολόγο. Δεν είμαι ψυχολόγο, μου λέει, ούτε παριστάνω ότι είσαι ψυχολόγο, απλώ το χάζω. Τη λέω, σου είπα ξανά πω με ενοχλεί η ξερολίαση κάποιων επιστημόνων. Άλλων τομέων, που τα ξέρουν όλα. Μου λέει, μελετώ επιστημονικά την ανθρώπινη κατάσταση και την βιολογική. Πώ επιστημονικά, τη λέω, πώ. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, γιατί και εγώ αγαπώ τη μητέρα μου, ενώ ξέρω τι μου έκανε. Τη λέω, θα με τρελάνει. Μου βάζει δυο χαμόγελα. Αντιλαμβάνομαι πως είσαι κορυφή στον τομέα σου, τη λέω. Αλλά δεν είσαι ψυχολόγος. Δεν γνωρίζεις από ψυχοπαθολογία. Είσαι άλλου κλαμπ. Εγώ δεν τολμώ να κάνω πως ξέρω αυτά που δεν κατέχω. Γιατί με απασχολείς για να με διδάξεις, τη λέω. Μου λέει, γιατί εμπιστεύομαι τη γνώμη σου, γι' αυτό συζητάω μαζί σου. Γελάστε ελεύθερα. Γελάστε ελεύθερα για ένα πρόσωπο που εμπιστεύεται τη γνώμη μου και γι' αυτό συζητάει μαζί μου. Και που δεν μου τα πρίζει για να νιώσει μέσα της αυτοδικαίωση. Της λέω και εγώ τη δική σου γνώμη εμπιστεύεσαι. Όταν κάνω βίντεο και αναφέρω μια έκφραση που δεν είμαι σίγουρη αν την εκφέρω ορθά, λέω οι φιλόλογοι να με διορθώσουν. Αν αναφέρω ένα μύθο που δεν είμαι σίγουρη πως τον κατέχω ή ρωτάω ένα φιλόλογο από πριν ή λέω δεν είμαι σίγουρη αν έτσι ερμηνεύεται. Να μας πούν οι ειδικοί. Μου λέει, εμπιστεύομαι τις γνώσεις σου και ακούω με προσοχή τις γνώμες των άλλων. Είσαι ψυχολόγος, της λέω. Και μου λέει, το άρθρο που γράφω τώρα και ελπίζω να δημοσιευτεί και να το στείλω, μου λέει ένα άρθρο το οποίο σίγουρα δεν έχει καμία σχέση με την ψυχολογία. Έχει σχέση ίσως με την κοινωνιολογία. Έχει σχέση ίσως με την πολιτική επιστήμη. Όχι με την ψυχολογία. Το κείμενο, της λέω, είσαι ψυχολόγος. Μου λέει, με αυτά ασχολούμαι τώρα. Δεν είμαι ψυχολόγος. Ξαναλέω, αυτά με τα οποία ασχολείται είναι δοκιμιακά, τα οποία έχουν να κάνουν με άλλες επιστήμες. Τις λέω επειδή θέλεις να γίνουμε φίλες, τις λέω. Έχω φίλες οι οποίες είναι κορυφές στον τομέα τους, άλλες. Λέω για παράδειγμα για τη φίλη μου την Κατερίνα την Καωρή, η οποία ποτέ μα ποτέ δεν προσπαθεί να με διδάξει για τις ερωτικές σχέσεις από ψυχολογική σκοπιά. Όταν ρωτάει πάντα θέλει κάτι να μάθει, όχι να επιβάλλει την άποψή της ή να αυτοδικαιωθεί, της λέω. Μου λέει, δεν σε διδάσκω για τις ερωτικές σχέσεις, σε ρώτησα μερικά πράγματα και μπορώ να εκφράσω πως νιώθω και πως σκέφτομαι. Δεν ψάχνω αυτοδικαίωση. Τι νόημα έχει αυτοδικαίωση? Της λέω, για να πείσεις τον εαυτό σου πως είναι ok που ακόμα έχεις τόσο κόλλημα με έναν προβληματικό. Ανεξιχνίαστο πεδίο η αγάπη, Θέκλα μου. Της λέω, δεν είναι ανεξιχνίαστο. Αν αυτό πιστεύεις, τότε να μην μου μιλάς. Πιστεύω στη δύναμη του ανθρώπου, την απεριόριστη, που εκτείνεται σε βάθος και σε πλάτος.
Της λέω, αν αυτό πιστεύεις, τότε να μην μου μιλάς, επειδή απορρίπτεις και τις σπουδές και την έρευνα και τα κραπτά μου και τα βίντεο μου. Αντίο, της λέω. Όπως αγαπάς, η ζωή μας διδάσκει όσο ζούμε, να είσαι καλά, δυνατή και δημιουργική, και μου βάζει μια κόκκινη καρδιά του πάθους. Να τη σας, τη λευκή και τη αγάπη. Τη λέω, αντίο έγραψα και το εννοώ. Είναι η πρώτη τελευταία μέρα των διακοπών μου, τη λέω. Μου λέει, το κατάλαβα ότι το εννοείς. Και για το τελευταίο μισάωρο με έκανες να δουλέψω και μάλιστα εντατικά. Δεν είσαι θεραπευόμενη. Ούτε εγώ είμαι καμβάς να προβάλλει τις αντιστάσεις του κανένας. Δεν είναι αυτός ο ρόλος μου, λυπάμαι. Μου γράφει, εγώ σου εύχομαι να επιστρέψεις δυνατή στη δουλειά σου και στους ανθρώπους που αγαπάς και να σε αγαπούν, να είσαι καλά και μια καρδούλα. Και εγώ δεν σε απάντησα τίποτα. Και λέω, το έχει πάρει το μου. Ξέρω εγώ, από τις 20 του Αυγούστου. Και σήμερα, μετά που μου στείλε email για να μου εισηγηθεί θέματα και το έστειλα και πήγα στα spam, μετά που έγραψε σχόλια κάτω από βίντεο στο Facebook, όχι στο YouTube, και δεν έκανα καμία αντίδραση, ούτως ή άλλως δεν κάνω αντίδραση κατά τα σχόλια στο, συνήθως κατά τα σχόλια στο Facebook, ο κύριος τομέας μου του YouTube, μου στέλνει σήμερα κάτι το οποίο, κάτι θα το ανοίξω, δεν το είχα ανοίξει. Α! Μου έστειλε το άρθρο της. Α, έκανε άρθρο η κοπέλα. Κάνε άρθρο η κοπέλα για το θέμα που είπε, το οποίο αυτό θέμα... ναι, ένα άρθρο, δεν είναι επιστημονικό, είναι ένα άρθρο σε εφημερίδα, γνωστή εφημερίδα, με το θέμα που είπε. Της λέω, αγαπητή μου, δεν ενδιαφέρομαι άλλο να επικοινωνώ μαζί σου, η προσέγγιση σου με χαλάει, feel free να με κάνεις αφρέτ. Νιώσε ελεύθερα να με φύγεις από τους φίλους σου στο Facebook. Εγώ την έφυγα μεταξύ. Μου λέει, εγώ δεν νιώθω άσχημα με όσους διαφωνούν μαζί μου. Άρα μου ρίχνει τη σπόντα ότι εγώ νιώθω άσχημα επειδή διαφωνεί μαζί μου. Όχι ότι νιώθω άσχημα επειδή μου τα έχει πρίξει με μαλακίες. Που εμέσως πλησσαφώς μου λέει ότι όλα αυτά που διδάσκω στα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο, όλα όσα γράφω στα βιβλία μου, δεν ισχύουν, γιατί είναι ανεξιχνίαστο πεδίο αγάπη. Και ισχύουν τα popular sayings και ισχύει το ότι the heart wants what the heart wants και ότι η καρδιά είναι ανεξάρτητη από το μυαλό και από τη βούληση και όλες αυτές οι μπουρδολογίες κατά τη γνώμη μου. Και γι' αυτό τον λόγο εγώ με χαλάει, επειδή διαφωνεί μαζί μου, όχι ότι προσπαθεί να με πείσει ότι όλα όσα πρεσβεύω και όλα πάνω στα οποία δουλεύω είναι λαθασμένα και είναι αυτή σωστή. Επίσης εκτιμώ το έργο σου, μπουρδες, δεν εκτιμάει καθόλου το έργο, τίποτα όμως, την ενοχλεί το έργο. Και γι' αυτό προσπαθούσε να με πλησιάσει, να μου πάρει το χρόνο μου και να μου επιβάλλει αυτά που πιστεύει. Εσύ που το νιώθεις ότι σε χαλάει, όπως λες, η επαφή μαζί μου, είσαι ελεύθερη να το κάνεις, σε ευχαριστώ. Και αυτή είναι ευγενέστατη και μου μιλάει με έναν τρόπο καθόλου δημοκρατικό, κατανοητικό, ευγενικό, χαοτικό, τοξικό, ξεκάθαρα μου κάνει gaslighting. Και την έχω βγάλει και αυτήν από τη ζωή μου. Παραδέχομαι ότι έχω πρόβλημα. Παραδέχομαι ότι όσο εφησυχασμένη και να είμαι στο να απορρίπτω την τοξικότητα, κάποιες φορές την πατάω. Και γιατί την πατάω, θα απαντήσω εντύμως. Γιατί και αυτές οι δύο περιπτώσεις ήταν περιπτώσεις γυναικών, οι οποίες έχουν πολύ σπουδαία ακαδημαϊκή καριέρα. Προφανώς, έχω μία μεγαλομανία μέσα μου. Να θέλω να κάνω παρέα με ακαδημαϊκούς. Παρόλο που η πιο στενή μου φίλη, αδερφική μου φίλη, Δόκτωρ Αριστονίκη Θεοδοσίου, είναι ακαδημαϊκός. Προφανώς έχω ένα κομπλεξιλίκι που εγώ δεν είμαι ακαδημαϊκός. Ξεκάθαρα, το έχω συνειδητοποιήσει πλέον, ότι νιώθω ενεχτικά ότι εγώ δεν έχω διδακτορικό τίτλο και δεν είμαι καθηγήτρια σε πανεπιστήμιο. Ξεκάθαρα. Πρέπει να το παραδεχτώ στον εαυτό μου και σε εσάς δημοσίως, είπαμε, είναι εξομολογητικό βίντεο. Και γι' αυτό τον λόγο, παρόλο που έχω τοξικό ραντάρ, όταν ο άλλος φέρει έναν τίτλο, παρασύρωμαι. Και ειδικά σε φιλίες, γυναικείες. Παρασύρωμαι από το κομπλεξιλίκι μου. Και επειδή με ρωτούσατε και προηγουμένως, χθες, προχθές ποτέ ήταν, που ανέβηκε το βίντεο
με τους κονάρτες, τους απατεώνες σχέσεων και κάποιος λέει, μα όλοι πια γιατροί, αυτοί που κάνουν τα ψευτικά προφίλ για να ξεγελάσουν τις γυναίκες και να τους φαχρήματα. Ναι, ρε, είναι όλοι γιατροί. Και λέει, γιατί λέει, πέφτουμε στην παγίδα τους, εκτός από το ότι είμαστε συνεξαρτωμένοι, πέφτουμε στην παγίδα τους γιατί είμαστε και μεγαλωμένοι και κομπλεξικοί. Και θαμπωνόμαστε να θέλει να μας κάνει παρέα ή να θέλει να μας φλερτάρει ένας γιατρός ή ένας ακαδημαϊκός ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Εμένα το κομπλεξιλίκι μου προφανώς έχει να κάνει με τα ακαδημαϊκά. Νιώθω μειονεκτικά που εγώ δεν είμαι ακαδημαϊκός. Θα μπορούσα κάλλιστα να είμαι, πήρα επιλογές ζωής να μην είμαι και ίσως μετανιώνω για αυτές υποσυνείδητα. Δεν ξέρω. Συνειδητά δεν μετανιώνω πάντως. Όμως κάποιο κομπλεξιλίκι μέσα μου υπάρχει βαθύτατο, το οποίο αναδύεται και όταν με πλησιάσει ένα πρόσωπο ψυχοσυναισθηματικά παντελώς ανώριμο, που έχει όμως το προσόν της ακαδημαϊκότητος, παρασύρω. Εδώ θέλω να πω ότι αυτά τα δύο πρόσωπα για τα οποία σας μιλήσα ουδέποτε έχουν εμφανιστεί στο κανάλι, ουδέποτε έχω κάνει βίντεο μαζί τους, αν και μπορεί ειδικά το δεύτερο πρόσωπο να έχει μεγάλο καημό να κάνουμε βίντεο, να τη φέρω στο κανάλι, να μας διδάξει όλους όλα αυτά που σκέφτεται. Δεν γνωρίζετε ποιοι είναι, δεν είναι πρόσωπα τα οποία έχω σχολιάσει ποτέ στο κανάλι, δεν είναι πρόσωπα τα οποία γνωρίζετε την ταυτότητά τους, δεν είναι πρόσωπα τα οποία ζουν στην Ελλάδα, στην Κύπρο, ούτως ή άλλως. Και θέλω να φέρω εδώ το παράδειγμα του ΙΓΕΣ, της δόκτωρος Βίκης Χριστοπούλου, η οποία παρόλο που είναι ακαδημαϊκός στον τομέα της φιλοσοφίας και της ψυχολογίας, ποτέ δεν λειτουργεί ως ξερόλας όταν συνομιλούμε και ποτέ δεν προσπαθεί να μου μεταδώσει κάποιες απόψεις. Αντιθέτως, μου λέει πολύ συχνά ότι μέσα από τα βίντεο βρίσκει πολλές απαντήσεις, το οποίο γράφει και στα σχόλια. Και άλλες συναδελφοί, όπως η Μαρία Νεμιτά, όπως η Μαρία Παντσιοπούλου, οπωσδήποτε προς την δόκτωρα του Νίκη Θεοδοσίου, και άλλες συναδελφοί μοιράζονται επικοδομητικά πολλές ιδέες και σκέψεις μαζί μου. Και οι παρεμβάσεις σου στο κανάλι είναι πάντοτε δόκιμες και επικοδομητικές. Παραδέχομαι ότι έχω κομπλεξιλίκια. Παραδέχομαι ότι η συνεξάρτηση μου συνδέεται με τα κομπλεξιλίκια μου. Ήθελα να μοιραστώ μαζί σας αυτές τις διαπιστώσεις που έκανα σήμερα, όχι για να κράξετε τις κοπέλες. Οι κοπέλες τη δουλειά τους κάνουν. Βρίσκονται στο δικό τους ψυχοσυναισθηματικό στάδιο ανάπτυξης. Έχουν τη χειριστικότητα που έχουν, έχουν την ανοριμότητα που έχουν. Πρόβλημά τους. Το πρόβλημα είναι δικό μου όμως, που μπήκα στη διαδικασία να ξοδέψω αδίκως χρόνο και ενέργεια που μου είναι τόσο χρήσιμα και τόσο πολύτιμα για να βοηθήσω χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι αποδέχονται τη βοήθειά μου και ακούνε τα βίντεο και διαβάζουν τα βιβλία και βοηθούνται ουσιαστικά με ουσιαστική διάθεση μάθησης και ψυχοεκπαίδευσης. Λοιπόν, εδώ να σας θυμίσω να πατάτε like στα βίντεο, γιατί όπως έχω βάλει και μια ανάρτηση στην κοινότητα, το ίδιο το YouTube μας λέει ότι όσο λιγότερα likes έχει ένα βίντεο, τόσο λιγότερο το προτείνει σε νέους θεατές το YouTube και δεν μεγαλώνει το κανάλι μας και είναι κρίμα να μην το μεγαλώσουμε το κανάλι. Φτάσουμε τις 100.000 τουλάχιστον. Τώρα είμαστε στις 68 που σας είμαστε. Άμα πατούμε like συνέχεια σε όλα τα βίντεο, εσείς που τα βλέπετε και σας αρέσουν, έγινετε ρε παιδιά τώρα να σας πω. Δηλαδή μιλάμε τώρα να έχεις βίντεο το οποίο, να σας πω τώρα έτσι λίγα στατιστικά, να έχεις βίντεο στο κανάλι το οποίο να έχει 9.300 προβολές αυτή τη στιγμή και να έχει μόνο 1.100 likes. Αυτό είναι από τα τελευταία που σας έχω πει. Ή βίντεο το οποίο να έχει 4.500 προβολές και να έχει 369 likes. Ή βίντεο το οποίο να έχει 8.500 προβολές και να έχει 456 like. Έγινε ρε από τους 8.500 μόνο στους 456 να έρθει. Απλώς δεν είναι ευθύο και εγώ δεν σας το λέω. Ή βίντεο που να έχει 18.000 προβολές και να έχει μόνο 977 like. Δεν σας κάνει κόπο. Όσοι θέλετε και θέλετε να βοηθήσετε το κανάλι μας να αναπτυχθεί και να βοηθηθούν περισσότεροι άνθρωποι, μπορείτε να πάτε και πίσω σε βίντεο να βάλετε. Σε αυτά που δεν έχετε βάλει. Αυτά. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ τα σχόλια να περιοριστούν στο δικό μου κομπλεξιλίκι, στη δική μου ανασφάλεια, στη δική μου συνεξάρτηση
και για το πώς εγώ μπορώ να ενδυναμωθώ περαιτέρω διαμέσου της ψυχοεκπαίδευσης και της ψυχοθεραπείας, ώστε την επόμενη φορά που θα βρεθεί κάποια ξυπνάκιας να μου προσκοληθεί για να μου ρουφήξει την ενέργεια, να μπορώ να πω όχι ακόμη και πριν τα νεστά. Αυτά. Σας αγαπώ. Γεια. Yeah.